χρόνο και το μουσείο πρέπει να ενεργοποιηθούν και να λειτουργήσουν ξανά, καθώς αποτελούν ένα σημαντικό πολιτιστικό πόρο για την περιοχή τη συγκεκριμένη, αλλά θα έλεγα και για την ευρύτερη περιφέρεια. Το έργο στο Σπήλαιο βρίσκεται σε αρκετά καλή ικανοποιητική κατάσταση. Υπήρχε μία εμπλοκή με έναν εκ των αναδόχων. Νομίζω ότι σήμερα με τον κύριο Ντάρλα συζητήσαμε και μάλλον βρίσκουμε λύση για να επισπευστεί η διαδικασία. Το μουσείο επίσης είναι σε καλό δρόμο. Αυτό το οποίο δεν έχει αντιμετωπιστεί μέχρι σήμερα είναι η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων. Συζητήσαμε πάλι, δώσαμε κάποιες οδηγίες ώστε μέχρι το τέλος Ιουλίου να έρθει στο Υπουργείο μία πρόταση που να ομογενοποιεί τις δύο ενότητες, δηλαδή την εκθεσιακή με την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, ώστε να προχωρήσει. Ο προγραμματισμός της υπηρεσίας είναι το Σπήλαιο να αποδοθεί τον Μάιο και το μουσείο τον Αύγουστο. Είναι ιδιαίτερη τιμή που ο Υπουργός επισκέπτεται το Δήμο Νέας Προποτίδας και το Σπήλαιο των Πετραλώνων. Γίνονται εργασίες μέσα στο Σπήλαιο όσο και στο μουσείο. Υπάρχουν όμως αντικειμενικές δυσκολίες. Έχει κηρυχθεί έκπτωτος εργολάβος ο οποίος κατασκευάζει τμήμα του διαδρόμου μέσα στο μουσείο και βεβαίως στο Σπήλαιο και εδώ στο μουσείο να πούμε ότι κατά 50% γίνεται μία ανακαίνιση του μουσιακού χώρου. Ο Υπουργός είδε τα προβλήματα, συνομίλησε με τον υπεύθυνο τον κύριο Ντάρλα, είδε τα προβλήματα και έδωσε λύσεις σε θέματα χρηματοδοτήσεων τόσο για την ολοκλήρωση του έργου, του διαδρόμου μέσα στο Σπήλαιο, όσο για τις ράμπες αμαία που είναι απαραίτητες να κατασκευαστούν στο περιβάλλοντα χώρο του Σπήλαιου, όσο βεβαίως και να μην είναι μόνο το 50% του κτηρίου ανακαινισμένου του μουσείου, να έδωσε την εντολή ο αρχιτέκτονας να κάνει και το υπόλοιπο, την υπόλοιπη μελέτη που χρειάζεται για να βρει χρηματοδότηση να τα εντάξει. Αντιλαμβάνεστε ότι όταν ο Υπουργός επισκέπτεται το Σπήλαιο των Πετραλών και το Μουσείο των Πετραλών, θα δώσει λύση, γιατί έχει δία άποψη από το προβλήμα που αντιμετωπίζει.